Κεραυνός N3 από έγκριτο ρωσικό site, το οποίο διατηρεί υψηλές προσβάσεις στο Υπουργείο Άμυνας της χώρας του, το οποίο σε άρθρο του αναφέρει ότι υφίστανται διαπραγματεύσεις μεταξύ Τουρκίας και Γεωργίας για την απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών. Συγκεκριμένα το άρθρο αναφέρει: «Η Τουρκία θα αποκτήσει 50 επιθετικά αεροσκάφη Sukhoi-25 αντί για αμερικανικά F-16. Η τουρκική πολεμική αεροπορία μπορεί να εξοπλιστεί με 50 μαχητικά αεροσκάφη Sukhoi-25, ωστόσο δεν γίνεται λόγος για συμφωνία με τη Ρωσία, καθώς η Άγκυρα σκοπεύει να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη από τη Γεωργία και αυτό μπορεί να δείχνει σοβαρές προθέσεις της Τουρκίας να εμπλακεί σε ένοπλη σύγκρουση μεγάλης κλίμακας με μία από τις γειτονικές χώρες. Σύμφωνα με μία σειρά υποθέσεων, μιλάμε για Ελλάδα, Συρία, Αρμενία ή Ιράν». Επίσης, Τουρκία και Αζερβαϊτζάν στις 15 Ιουνίου προέβησαν στην πάρα πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα για την Ελλάδα διακήρυξη της ΟΥΣΑ. Η εν λόγω διακήρυξη περιγράφει κοινές προσπάθειες για την αναδιοργάνωση και τον εξυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων του Αζερβαϊτζάν, καθώς και επιβάλλει κοινή δράση σε περίπτωση επιθετικότητας τρίτων κατά της ανεξαρτησίας ή της κυριαρχίας ενός από τα μέρη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.